Λοιπόν, η Κατένα Χαραλαμπίδου είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και θα μας μιλήσει για τα περίεργα. Πάμε λοιπόν. Σήμερα λοιπόν, επειδή κλείνουμε ακριβώς ένα χρόνο από το ένθετο αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο μας. Σαν σήμερα με φιλοξενήσατε πρώτη φορά, λοιπόν, αποφάσισα σήμερα να μην σας προβληματίσω, να μην προβληματίσω τον κόσμο, αλλά να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Να διασκεδάσω, να φέρω λίγο έτσι. Είναι και οι μέρες. Είναι και οι μέρες. Οπότε, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για παράξενες ασφαλίσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Κυρίως εκτός Ελλάδας θα δούμε οι περισσότερες. Ναι. Έχουμε και στην Ελλάδα. Οπότε, θα ανοίξουμε τις κάρτες μας, να ξεκινήσουμε να αναλύουμε μία-μία και να δούμε τι γίνεται από θέματα περίεργων ασφαλίσεων. Λοιπόν. Το 2019, λοιπόν, στη Φλόριντα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ασφάλιση από τον κίνδυνο της απαγωγής από εξωγήινους. Λοιπόν, αυτό πώς έγινε. Υπήρξε ένα πρακτορείο ασφαλίσεων εκείνη την περίοδο εκεί πέρα, που έβγαλε ένα ασφαλιστήριο το οποίο το χρέωνε 24,95 δολάρια και μάλιστα, εάν το έπαιρνες από το ίντερνετ, έκαναν και κάποια έκπτωση επιπλέον. Αυτό ήταν ετήσιο κόστος και ερχόταν να καλύψει 10 εκατομμύρια δολάρια σε περίπτωση που κάποιον τον παίρνανε, τον απαγάγανε οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αυτό έρχονταν να καλύψει λοιπόν ψυχιατρική περίθαλψη και ζητήματα φήμης στην οικογένεια που έχανε βεβαίως το μέλος αυτό. Είναι μια παράξενη ασφάλιση, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, αλλάζοντας καρτέλα, θα δούμε ότι οι Lloyds ήρθανε να ασφαλίσουν κάποια στιγμή ασφάλιση από πλάσματα της νύχτας. Δηλαδή, άμα παρουσιαζόταν επίθεση από βρικόλακες, ζόμπι ή λικανθρώπους και άλλα πλάσματα της νύχτας, ερχόταν να αποζημιώσει τις ζημιές που προηγούνταν. Πολύ παράξενη ασφάλιση. Θα σας πω μόνο περί παράξενη σήμερα, να ξέρετε. Άλλο ένα πάρα πολύ έτσι περίεργο που έχουμε ακούσει στην ιστορία των ασφαλίσεων, που πάλι πίσω από αυτό κρύβονται οι Lloyds. Ήρθανε και ασφαλίσανε ένα κινηματογράφο που έπαιζε παραγωγή πάρα πολύ, με πάρα πολύ αστεία κωμωδία προφανώς. Ήρθε και ασφάλισε λοιπόν την περίπτωση του να πεθάνει κάποιος από υπερβολικό γέλιο. Το έχεις ακούσει αυτό, ξεράθηκα τα γέλια. Αυτό. Ορίστε, από ξεράθηκα τα γέλια. Αυτό είναι μάλλον. Λοιπόν, οπότε οι θεατές ήταν ασφαλισμένοι και δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, άλλο ένα παράξενο εμφανίστηκε στην Αυστραλία το 2002, όταν ένας ιατρός επισήμανε ότι διαπίστωσε ότι 150 θάνατοι παρουσιάζονται κάθε χρόνο από πτώση καρύδας στο κεφάλι ανθρώπων, βεβαίως. Και έτσι λοιπόν ένας ταξιδιωτικός πάροχος ασφαλίσεων δημιούργησε ένα πρόγραμμα για αυτούς τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Αυστραλία και μάλιστα στην επόμενη καρτέλα θα δούμε, το οποίο είναι έτσι αστείο. Ότι ασφαλίζονται και μη σου πέσει ένα πιάνο στο κεφάλι που βλέπουμε στα καρτούν. Ναι. Είπε συγκεκριμένα ότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται την Αυστραλία ανησυχούν για τις επιθέσεις από τους καρχαρίες. Εγώ, λέει, αντίθετα, θα τους συμβούλευα να μην κάθονται κάτω από δέντρα καρύδας. Έτσι, έτσι. Για πάμε. Λοιπόν, αλλάζοντας καρτέλα, θα δούμε μία αναφορά σε περίεργη ασφάλιση για το τέρας του Λόχνες. Αυτό συνέβη στη Σκωτία, λοιπόν, το 1970. Μία εταιρεία, μάλιστα ήταν και εταιρεία αλκοόλ, είπε ότι... Έκανε πιει μάλλον. Ναι, ενδεχομένως. Μόνο έτσι βγήκε. Είπε ότι όποιος βρει το τέρας μέσα στην λίμνη θα προσφέρει 1 εκατομμύριο λίρες. Ναι. Επειδή όμως ένιωσε και έτσι και μία ανασφάλεια, μήπως κάποιος το βρει πραγματικά, πήγε και έκανε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τους Lloyds πάλι για τον κίνδυνο του κάποιος να το βρει. Δηλαδή, αν κάποιος το έβρισκε, θα ερχόταν η εταιρεία να πληρώσει το 1 εκατομμύριο λίρες. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα μέσα, γιατί έτσι είναι αστείο να το ακούσουμε, ότι πρέπει το τέρας που θα βρεθεί να είναι μεγαλύτερο από 20 πόδια και βέβαια να το πιστοποιήσει ότι είναι όντως αυτό το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ήταν προϋπόθεση στο συμβόλαιο αυτό. Λοιπόν, μετά, αλλάζοντας καρτέλα, βλέπουμε άλλη μια περίεργη ασφάλιση που αφορά αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Ένα πρακτορείο στην Ελλάδα λοιπόν ασφάλισε τη μεταφορά ζεύγους σερπετών, συγκεκριμένα ήταν σαύρες, οι οποίες τις χρησιμοποιούσαν σε κάποιες μελέτες για να αναπτύξουν κάποια φάρμακα. Αυτές πρέπει να ήταν και πανάκριβες οι σαύρες. Ακριβώς. Αυτό έτσι. Λοιπόν, μάλιστα έχει στηθεί ολόκληρο. Φτιάξαν ειδικά κουτιά που τα. Για τη μεταφορά τους. Και όλα αυτά ήταν project πολύ μεγάλο λοιπόν. Και κάτι αντίστοιχο έγινε με ένα ζεύγος καρχαριών που τους μεταφέρανε από την Νότια Αφρική στη Γαλλία. Αντίστοιχα για κλινική μελέτη. Mm-hmm. Ήταν μια περίεργη ασφάλιση. Ναι. Λοιπόν,
Κάποια στιγμή λοιπόν, αλλάζω θέμα. Ισχύει αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι. Βεβαίως, ασφαλίστηκαν οστά οσίου σε συνεργασία με το Βατικανό, τα οποία μεταφέρθηκαν, πάλι αφορά δηλαδή μεταφορά και αυτό. Ναι. Μεταφέρθηκαν για να. Άρα ασφαλίστηκε η μεταφορά των οστών. Σωστά. Σωστά. Τώρα, ναι. Λοιπόν, ασφάλιση ακύρωση γάμου. Το έχετε ακούσει αυτό? Όχι. Λοιπόν, στην Αμερική συνηθίζεται λοιπόν να ασφαλίζουν τον γάμο ως εκδήλωση, φανταστείτε το. Αυτό είναι σύνηθες γενικά σε εκδηλώσεις να ασφαλίζονται. Όμως βλέπουμε και το γάμο μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις που ασφαλίζουν την περίπτωση του να φτάσουμε κοντά στην περίοδο που έχουμε οργανώσει να γίνει ο γάμος μας και ένας από τους δύο αλλάξει γνώμη και φύγει. Οπότε δεν γίνει ο γάμος και όλα τα έξοδα που έχουν ήδη δοθεί για την εκδήλωση. Άρα αποζημιώνεται τα έξοδα. Δεν αποζημιώμαι εγώ που δεν πάω στο γάμο. Ναι, πολύ ωραία. Αντιμετωπίζεται ως εκδήλωση, ακριβώς. Ωραίο. Και τέλος, έχουμε την ασφάλιση διαζυγίου. Οπα. Αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο λοιπόν. Τι γίνεται με αυτό? Ασφαλιζόμαστε στην περίπτωση που έρθει ένα διαζύγιο και το συμβόλαιο αυτό έρχεται να πληρώσει νομικά κόστη, έρχεται να πληρώσει κόστη που συμβαίνουν από το διαχωρισμό της περιουσίας, δηλαδή αν μοιραστεί ας πούμε το περιεχόμενο του σπιτιού στα δύο, ο ένας από τους δύο θα πάρει λεφτά και το μισό και τα λοιπά και τα λοιπά. Φαίνεται για ακριβώς συμβόλαιο. Και επίσης βλέπουμε ότι καλύπτει και έξοδα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτική τέκνων και τα λοιπά, γενικά θέματα που προκύπτουν μέσα από ένα διαζύγιο. Ήταν πάρα πολύ απολαυστικό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.